Βάζουμε τον κιμά μας, μια λεκάνη. Προσθέτουμε μαϊντανό. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Άσπρο και μαύρο πιπέρι και αλάτι. Και ζυμώνουμε πολύ καλά το μείγμα μας. Σε 1,5 κιλό κιμά χοιρινό έχουμε βάλει μισό ματσάκι μαϊντανό και 3 κρεμμύδια. Έχουμε ζυμώσει πολύ καλά τον κιμά μας. Εγώ ζητάω από το μπροπόλι μου να μου βάζει μέσα στο κιμά και κομμάτι λίπος αρνιού. Γούστα είναι αυτά. Οι περισσότεροι βάζουν χοιρινό λίπος και άλλοι καθόλου. Λοιπόν, έχουμε πλύνει την μπόγια, στην Κύπρο τη λέμε πάνα. Της έχουμε βάλει ξύδι για να μην μυρίζει, την έχουμε πλύνει πολύ καλά και αρχίζουμε να φτιάχνουμε τις σεφταγές μας. Λοιπόν, κάνουμε ένα μπιφτεκάκι μακρόστενο και το τυλίγουμε σαν ντολμά με την μπόγια. Κόβουμε. Και συνεχίζουμε. Αρκετοί βάζουν και φρυγανιά τριμμένη. Εμένα δεν μ' αρέσει. Αλάτι και πιπέρι πάλι βάζουμε ανάλογα τα γούστα. Εγώ στη συγκεκριμένη ποσότητα, στο 1,5 κιλό κιμά, έχω βάλει περίπου μία κουταλιά από κάθε πιπέρι και λίγο περισσότερο αλάτι ίσως από μία κουταλιά. Έτοιμες οι σεφταγές μας. Να πούμε ότι για 1,5 κιλό κιμά χρειαστήκαμε μισό κιλό μπόλια για να τις τυλίξουμε και έχουμε φτιάξει 32 σεφταγές. Λοιπόν, ώρα για να ανάψουμε τα κάρβουνα στη φουκού για να τις ψήσουμε. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει τις σεφταγές, θα τις λέω σεφταγές, όπως είναι η σωστή προφορά και τις περνάμε στη διπλή σμήλα για να τις ψήσουμε στα κάρβουνα. Συνοδεία με σουβλάκια φυσικά, πάντα στην Κύπρο. Έχουμε ανάψει τα κάρβουνα στη φουκού για να ψήσουμε τις σεφταγές και τα σουβλάκια. Αυτό που βλέπετε εδώ βοηθάει τα κάρβουνα να ανάψουν πιο γρήγορα. Όταν είναι έτοιμα τα κάρβουνα, τα απλώνουμε σε όλη τη φουκού και βάζουμε τα σουβλάκια και τις σεφταγές για να τις ψήσουμε. Πρέπει να γυρνάμε τα σουβλάκια και τις σεφταγές ανατακτά χρονικά διαστήματα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να ψήσουμε χαλούμι και χωριάτικα λουκάνικα. Σερβίρουμε τα σουβλάκια και τις σεφταγές με κυπριακή πίτα, κρεμμύδι και κυπριακή σαλάτα.